Η Σχολή Επιχειρηματικότητας, ένας θεσμός που έχει βοηθήσει περισσότερους από 400 νέους στην Ελλάδα να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση της επιχειρηματικής τους ιδέας, επέστρεψε αυτή τη φορά στο Βόλο με τη στήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola και της Coca-Cola στην Ελλάδα. Νέοι επίδοξοι επιχειρηματίες δημιούργησαν το πρώτο επιχειρηματικό τους πλάνο, αξιοποιώντας τις συμβουλές των επιχειρηματιών μεντόρων που μοιράστηκαν τα μυστικά της επιτυχίας τους. Η Σχολή Επιχειρηματικότητας διοργανώνεται από τη Διεθνή Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Think Young σε πολλές χώρες του εξωτερικού, ενώ τα τρία τελευταία χρόνια οι σχολές ταξιδεύουν και στην Ελλάδα με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος της Coca-Cola και της Coca-Cola στην Ελλάδα, που έχει δεσμευτεί να επενδύει σε προγράμματα που δημιουργούν επαγγελματικές ευκαιρίες για τους νέους της χώρας μας. Στην Coca-Cola νιώθουμε πολύ υπερήφανοι που δίνουμε την ευκαιρία στους νέους της χώρας μας να κάνουν την επιχειρηματική τους ιδέα πράξη μέσα από τις σχολές επιχειρηματικότητας. Η πέμπτη σχολή πραγματοποιήθηκε για 5 ημέρες στο Βόλο με τη συμμετοχή πάνω από 100 νέων της περιοχής. Το πάθος και ο ενθουσιασμός τους μας δίνουν τη δύναμη και την όθηση να συνεχίσουμε τις σχολές. Με δύο ακόμα το 2018 στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. It's the first time we arrived and we did this entrepreneurship school in Volos. We didn't know what to expect, but we were actually very and positively surprised by the way they welcomed us. And yes, and now we're looking forward to go in the other cities that are Patras in February and Thessaloniki in March. Μετά από 5 ημέρες γεμάτες ευκαιρίες δικτύωσης, δημιουργικές ιδέες και σκληρή δουλειά, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τη δουλειά τους στην Κριτική Επιτροπή, η οποία και ανέδειξε την νικήτρια ομάδα. Το θέμα της σχολής, πάνω στο οποίο δούλεψαν οι συμμετέχοντες, ήταν η κοινωνική επιχειρηματικότητα. Επόμενη σταθμή της Σχολής Επιχειρηματικότητας το 2018 είναι η Πάτρα και η Θεσσαλονίκη.